και μέχρι σήμερα, αλλά συνήθως βάζουμε κάποια χρονικά όρια για να μπορούμε να έχουμε μια απόσταση από τη μελέτη των γεγονότων και ώστε να κάνουμε αρχαιολογία και ιστορία τέχνης. Η εκκλησιαστική λοιπόν τέχνη δημιουργήθηκε μέσα από τη λατρεία των χριστιανών ανάμεσα στους αιώνες, κυρίως μέσα στον χριστιανικό ναό, και είναι επόμενο αυτή η τέχνη να εξυπηρετούσε και να εξυπηρετεί και σήμερα ακόμη τις ανάγκες της Εκκλησίας. Τις ανάγκες εννοώ δηλαδή την έκφραση της θεολογίας της και την εξυπηρέτηση της λατρείας. Άρα αυτή η τέχνη εκ των πραγμάτων έχει δύο πηγές, θα έλεγα έτσι, έμπνευσης. Η μία είναι η θεολογία της Εκκλησίας, όπως αυτή προκύπτει μέσα από την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη και τα έργα των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, αλλά και από την λατρεία της Εκκλησίας. Και η δεύτερη πηγή έμπνευσης είναι αυτή καθεαυτή η λατρεία, δηλαδή η ίδια η Θεία Ευχαριστία, και μπορούμε να φέρουμε και παραδείγματα εδώ αν θέλετε, και βέβαια η υμνολογία της Εκκλησίας, οι ύμνοι οι οποίοι ψέλνονται. Αυτές είναι οι βασικότερες πηγές έμπνευσης, και όχι μόνο έμπνευσης, αλλά θα έλεγα και παράμετροι και παράγοντες οι οποίοι συνετέλεσαν στην διαμόρφωση και εξέλιξη, αν θέλετε, και της εικονογραφίας, αλλά και της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής και των άλλων τεχνών. Κυρία Στουφή, θα μπορούσατε στη συνέχεια να μας πείτε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της χριστιανικής αρχαιολογίας, η σπουδαιότητα και η χρησιμότητα γενικότερα της χριστιανικής τέχνης. Μάλιστα. Η χριστιανική και βυζαντινή αρχαιολογία, έτσι όπως την αποκαλούσε ο αείμνηστος Γεώργιος Σωτηρίου, ένας από τους παλαιότερους καθηγητές στη θεολογική σχολή του μαθήματος αυτού, και έτσι μου αρέσει και εμένα να τη χρησιμοποιώ, γιατί ξέρετε η βυζαντινή αρχαιολογία περιορίζεται από την ίδρυση μόνο της Κωνσταντινούπολεως μέχρι το 1453, έτσι δεν είναι, που πάει να υπάρχει η βυζαντινή αυτοκρατορία. Το χριστιανική δίνει και τους αιώνες, μας δίνει και τους αιώνες που είναι πριν από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολεως και υπήρχε εκκλησία και χριστιανική τέχνη, και μας δίνει, αν θέλετε, μια ευρύτερη, έτσι, μας δίνει μια ευρύτητα στην έρευνα, διότι περιλαμβάνει και τους αιώνες μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως. Η σημασία της είναι μεγάλη, και όταν λέω σημασία εννοώ και επιστημονική σημασία. Καταλαβαίνουμε ότι ένα εύρημα, γιατί ξέρετε τα μνημεία τα οποία γνωρίζουμε, είτε δηλαδή αρχιτεκτονικής είναι μνημεία, είτε ζωγραφικής όπως είπαμε, είτε γλυπτικής, είτε μικροτεχνίας, είτε έχουν διασωθεί κατά χώραν όπως λέμε, δηλαδή στους τόπους εκεί που ιδρύθηκαν. Υπάρχουν μνημεία δηλαδή που μας σώθηκαν και παλαιότερα, παλαιοχριστιανικά όπως τα λέμε, και της κυρίως βυζαντινής περίοδου. Αναφέρω ας πούμε τον Άγιο Δημήτρο στη Θεσσαλονίκη, τον Άγιο Γεώργιο Ρωτώντα και άλλα μνημεία της Θεσσαλονίκης, τα οποία σώθηκαν ως τις μέρες μας. Άλλα προήλθαν από ανασκαφές και πολλά ευρήματά τους υπάρχουν σε μουσεία, στα μεγάλα βυζαντινά μουσεία και στην Ελλάδα αλλά και εκτός Ελλάδος. Συνεπώς η μελέτη όλων αυτών των μνημείων, όπως είπαμε, είναι, τη μελέτη αυτή την κάνει η χριστιανική αρχαιολογία. Η σημασία της λοιπόν ως επιστήμης είναι μεγάλη. Πρώτα απ' όλα αποτελεί πηγή πληροφοριών για τις ιστορικές κυρίως επιστήμες, κυρίως δηλαδή την ιστορία, την πολιτική ιστορία, ρωμαϊκή, βυζαντινή, αν θέλετε και των χρόνων ακόμη της τουρκοκρατίας, την εκκλησιαστική ιστορία, την ιστορία δηλαδή της Εκκλησίας, την ιστορία της λατρείας,
πολλά πράγματα μπορούμε να τα δούμε όσον αφορά την εξέλιξη της λατρείας, από την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των ναών, από τα ευρήματα δηλαδή τα οποία έχουμε, αλλά αν θέλετε και την ανθρωπολογία και την εν γέννη ιστορία του πολιτισμού. Καταλαβαίνουμε ότι τα μνημεία αλλά και τα ευρήματα που προέρχονται από τα μνημεία αυτά αποτελούν αψευδείς μάρτυρες, θα έλεγα, για τη ζωή του χριστιανικού κόσμου ανάμεσα στους αιώνες. Δηλαδή τεκμήρια που δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει, αυτό θέλω να πω. Mm-hmm. Και μάλιστα είναι ακόμα πιο χρήσιμα αυτές οι μαρτυρίες σε περιόδους κατά τις οποίες καμιά φορά οι γραπτές πηγές, οι φιλολογικές πηγές, όπως λέμε, σιωπούν. Δηλαδή δεν μας παρέχουν άλλες πληροφορίες ή μας δίνουν πολύ λίγες πληροφορίες. Και βέβαια θα έλεγα ότι ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσίαση και μελέτη των Βυζαντινών μνημείων για τη θεολογία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, γιατί οπωσδήποτε η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική και τέχνη ευρύτερα αποτελούν έκφραση του δόγματος και της εν γέννη διδασκαλίας και λατρείας της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς η τέχνη εκφράζει τη θεολογία της Εκκλησίας, που σημαίνει πώς έχει προσληφθεί, θα έλεγα, κατά εποχές και αιώνες η θεολογία της Εκκλησίας από το σώμα της Εκκλησίας και πώς προσφέρεται μέσω της τέχνης. Αλλά αν μου επιτρέπετε ακόμα να πω ότι δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε και να αγνοούμε την αισθητική αξία των χριστιανικών μνημείων. Υπηρετούν βέβαια τη θεολογία και τη λατρεία, αλλά την υπηρετούν μέσω μιας υψηλής αισθητικής και γι' αυτό είναι και έργα τέχνης. Και αυτό το επισημαίνουν απόλυτα και οι πατέρες της Εκκλησίας και κυρίως οι μεγάλοι πατέρες, οι μεγάλοι Έλληνες πατέρες, οι Καπαδόκες, αλλά και ο Μέγας Αθανάσιος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και πολλοί άλλοι, οι οποίοι στην πλειονότητά τους όχι απλά είναι θετικοί, δηλαδή καταφάσκουν όπως λέμε την τέχνη, είναι θετικοί με την ύπαρξη της τέχνης στη λατρεία και μάλιστα την τέχνη την παραστατική όπως λέμε, δηλαδή την τέχνη η οποία απεικονίζει ιερά πρόσωπα, γιατί μπορεί να έχουμε και μια τέχνη που να είναι εντελώς διακοσμητική. Είναι θετική και με την απεικόνιση του Χριστού πάνω απ' όλα ως σαρκοθέντος λόγου, αλλά και των Αγίων, της Παναγίας, των Αγίων και των άλλων ιερών προσώπων. Και επαναλαμβάνω, όχι μόνο είναι θετική, αλλά εκφράζουν συχνά οι μεγάλοι πατέρες μέσα από τα έργα τους το θαυμασμό τους για την τέχνη. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι και οι Καπαδόκες αλλά και άλλοι πατέρες συχνά στα έργα τους υιοθετούν ακόμα και την κλασική αντίληψη, την αρχαία ελληνική κλασική αντίληψη για το αισθητό καλός, το οποίο δεν το απορρίπτουν, το αποδέχονται, γιατί ακριβώς η φύση και η ομορφιά του κόσμου είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά βέβαια επισημαίνουν ότι μέσω του φυσικού καλούς θα πρέπει να αναχθούμε, να κάνουμε μια αναγωγή δηλαδή και να προχωρήσουμε σε μια άλλη μορφή καλούς, ωραίου, που είναι βέβαια το πνευματικό καλός, η αγιότητα, αν θέλετε, ο ίδιος ο Θεός. Πολύ σημαντικά όσα μας λέτε, κυρία Στουφή. Πραγματικά η χριστιανική τέχνη, λοιπόν, σύμφωνα με όσα μας είπατε, έχει χαρακτήρα θεολογικό, μυστηριακό, εξυπηρετεί το Άγιο, το ιδεώδες του Αγίου, χωρίς να παραβλέπει και την ομορφιά, την ωραιότητα, καθώς και αυτή είναι δημιούργημα του Θεού. Mm-hmm. Αν μπορούσαμε να μιλήσουμε, κυρία Στουφή, για καταγωγή και περιβάλλον στο οποίο διαμορφώθηκε η χριστιανική τέχνη, τι θα μπορούσατε να μας πείτε σε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, η χριστιανική τέχνη, όπως και ο χριστιανισμός, δημιουργήθηκαν και εξαπλώθηκαν μέσα στο οικουμενικό περιβάλλον της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Άρα είναι φυσικό, θα λέγαμε, μέσα σε αυτό το ελληνορωμαϊκό περιβάλλον,
το οποίο βέβαια είχε και έναν συγκριτισμό, δηλαδή μια μίξη στοιχείων και από ανατολικές θρησκείες αλλά και από ανατολικές τέχνες. Μέσα αυτήν λοιπόν την οικουμενικότητα, όπου επαναλαμβάνω βέβαια η ελληνορωμαϊκή τέχνη και ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός είχε, θα λέγαμε, τον πρωτεύοντα ρόλο. Βέβαια αυτός ο εξελληνισμός της Ανατολής είχε ξεκινήσει νωρίτερα τους ελληνιστικούς χρόνους με τον Μέγα Αλέξανδρο και τους διαδόχους του. Είναι φυσικό λοιπόν μέσα σε αυτό το περιβάλλον και η χριστιανική τέχνη να, θα έλεγα, μέσα από αυτό το περιβάλλον να πάρει, να υιοθετήσει αρκετά στοιχεία. Τι λοιπόν πήρε? Πήρε τύπους, όπως ήταν φυσικό, τύπους και μορφές της αρχαίας τέχνης. Μην ξεχνάμε ότι και οι χριστιανοί ήταν Ρωμαίοι πολίτες, σε αυτή την κοινωνία ζούσαν, σε αυτό το περιβάλλον, το πολιτισμικό ζούσαν. Αυτές τις προσλαμβάνουσες εικόνες είχαν. Παίρνουν λοιπόν μορφές και τύπους της αρχαίας τέχνης. Να σας πω κάποια παραδείγματα. Ο αρχιτεκτονικός τύπος της Βασιλικής. Ένας αρχιτεκτονικός τύπος που χρησιμοποιείται πάρα πολύ τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, αλλά και όλη και σε όλη την μετέπειτα ναοδομία, και τη Βυζαντινή και τη μεταβυζαντινή περίοδο και σήμερα ακόμη μπορούμε να χτίσουμε μια βασιλική. Η βασιλική λοιπόν είναι ένα αρχιτεκτόνημα, ένας αρχιτεκτονικός τύπος που προέρχεται από την ελληνορωμαϊκή και κυρίως τη ρωμαϊκή αρχιτεκτονική παράδοση. Επίσης ακόμα στην τέχνη, αν θέλετε, αρχικά υιοθετούν διάφορα σύμβολα και διάφορες αλληγορίες που προέρχονται από την αρχαία τέχνη. Ο καλός ποιμήν, ο Χριστός δηλαδή, ως καλός ποιμένας, παρόλο που έχει αγιογραφικό στήριγμα, γιατί ξέρουμε στην Καινή Διαθήκη ο ίδιος ο Χριστός λέγει ότι εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός, ως μορφή, δηλαδή ένας βοσκός να έχει στους ώμους του ένα πρόβατο, ένα μικρό ζώο, μας ανάγει σε αντίστοιχες μορφές της αρχαίας τέχνης, στους αρχαίους κρυοφόρους ή μοσχοφόρους. Για να σας πω ένα παράδειγμα, ένας ωραίος τέτοιος μοσχοφόρος σώζεται στο Μουσείο Ακροπόλεως. Άρα μορφές της αρχαίας τέχνης τις προσλαμβάνουν οι χριστιανοί και μπορούμε να φέρουμε άπειρα τέτοια παραδείγματα. Mm-hmm. Και είναι διαφορά όμως, ότι παίρνουν μορφές και τύπους της αρχαίας τέχνης, αλλά τους δίδουν ένα καινούριο, δηλαδή ένα χριστιανικό πλέον περιεχόμενο. Ο καλός ποιμήν είναι πλέον σύμβολο του Χριστού. Η βασιλική, η ρωμαϊκή, δεν είναι η ρωμαϊκή αγορά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά με την σχετική διαμόρφωση, σύμφωνα με τις επιταγές και τις ανάγκες της χριστιανικής λατρείας, θα γίνει μια εκκλησία. Και συνεπώς νομίζω ότι καταλαβαίνουμε με ποιο τρόπο σχετίζεται η τέχνη με αυτό που ονομάζουμε ύστερη αρχαιότητα, δηλαδή με την ύστερη ελληνορωμαϊκή παράδοση και οποιαδήποτε ανατολικά στοιχεία είχαν διεισδύσει, αλλά και βέβαια μετά εξελίσσεται σταδιακά για να αποκτήσει ένα δικό της χαρακτήρα, αυτό που ονομάζουμε πλέον βυζαντινή τέχνη. Mm-hmm. Κυρία Στουφή, η χριστιανική τέχνη έχει μεγάλη ιστορική εξέλιξη. Μπορούμε να κάνουμε λόγο για χρυσό αιώνα της χριστιανικής τέχνης ή να χωρίσουμε σε κάποιες περιόδους? Ναι, βεβαίως. Ξέρετε, αυτός ο χωρισμός σε περιόδους γίνεται πολλές φορές με τρόπο συμβατικό, θα έλεγα. Είμαστε αναγκασμένοι, για να, όταν έχει κανείς να μελετήσει τόσων αιώνων ιστορία και τέχνη, είναι αναγκασμένος και οι επιστήμονες είναι αναγκασμένοι να βρουν κάποιους σταθμούς, αν θέλετε, ιστορικούς, κάποια γεγονότα τα οποία οριοθετούν κατά κάποιο τρόπο χρονικές περιόδους. Μια μεγάλη περίοδος συνήθως είναι η περίοδος που φτάνει μέχρι και την περίοδο του Ιουστινιανού,
που όντως έχουμε έναν χρυσούν αιώνα, όπως είπατε και εσείς, της χριστιανικής τέχνης, και όπου επιβιώνουν πάρα πολύ οι αρχές, θα έλεγα, όλα αυτά που είπαμε, μορφές και τύποι, αλλά και ακόμα και ο τρόπος ζωγραφικής, για να μιλήσουμε για τη ζωγραφική της αρχαίας τέχνης. Μετά την περίοδο του Ιστινιανού αρχίζουν να μπαίνουν σιγά σιγά, θα έλεγα, οι βάσεις για τη διαμόρφωση της βυζαντινής τέχνης, αν και την περίοδο αυτή μέχρι και την εικονομαχία, μέχρι την οριστική λύση του ζητήματος, δηλαδή μέχρι το 843 που είναι η αναστήλωση των εικόνων, αυτό που ονομάζουμε ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας δηλαδή, και ορτάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας, πολλές δύσκολες ιστορικές συγκυρίες δεν ευνόησαν τόσο πολύ την ανάπτυξη της βυζαντινής τέχνης. Σας αναφέρω πολλές επιδρομές από την δημιουργία του Ισλάμ, παραδείγματος χάρη, αυτή την περίοδο, πολλές επιδρομές από τους Άραβες, από την κάθοδο των Σλάβων, που επίσης δημιουργούν πολλά προβλήματα, την οικονομαχία αυτή καθεαυτή, που επίσης δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά μετά το 843 μέχρι το 1204, δηλαδή μετά την αναστήλωση των εικόνων, τη λήξη της οικονομαχίας και το θρίαμβο της Ορθοδοξίας, δηλαδή της ορθής διατύπωσης της θεολογίας και πίστης της Εκκλησίας για τη χρήση των εικόνων στη λατρεία, μέχρι το 1204 που γίνεται η κατάληψη της Κωνσταντινούπολεως από τους Φράγκους, αυτή που την ονομάζουμε κυρίως μεσοβυζαντινή περίοδο, είναι μια περίοδος ακμής της βυζαντινής τέχνης με πολύ σημαντικά μνημεία. Εδώ στην Ελλάδα μπορώ να σας αναφέρω δύο πολύ γνωστά, όπως είναι το Καθολικό και γενικότερα η Μονή του Οσίου Λουκά, γιατί έχουμε δύο εκκλησίες στην Βιωτία. Έχουμε την Εκκλησία και της Παναγίας, αλλά και το Καθολικό της Μονής του Οσίου Λουκά. Τη Μονή Δαφνίου, που είναι εδώ κοντά μας, έξω από την Αθήνα, που είναι πολύ σημαντικά μνημεία, όχι μόνο για την αρχιτεκτονική τους, αλλά και για τα περίφημα ψηφιδωτά και τοιχογραφίες που διασώζουν. Μετά το 1204, που ξεκινάει η Φραγκοκρατία, αρχίζει, θα έλεγα, μια περίοδος πτώσεως της αυτοκρατορίας, που θα ολοκληρωθεί το 1453 με τη δεύτερη πτώση. Δηλαδή, ένα περίεργο, αυτή η τελευταία περίοδος που τη λέμε κυρίως ιστοροβυζαντινή, ορίζεται ανάμεσα σε δύο αλώσεις. Το 1204 η άλωση από τους Φράγκους και το 1453 η άλωση από τους Οθωμανούς Τούρκους. Παρ' όλα αυτά όμως, η βυζαντινή τέχνη και την περίοδο αυτή αμφή, και κυρίως την τελευταία περίοδο, δηλαδή από το 1261, από τότε που ανακαταλαμβάνεται η Κωνσταντινούπολη από τους Βυζαντινούς μέχρι το 1453, που συνήθως την ονομάζουμε παλαιολόγια περίοδο, γιατί οι παλαιολόγοι ήταν η κατεξοχήν δυναστεία που κυβερνούσε την περίοδο αυτή, η τέχνη, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αυτοκρατορία, τις πολύ δύσκολες συνθήκες, και τελικά φαίνεται ότι οδηγείται στην πτώση, στην άλωση, η τέχνη ανθεί, έχει να μας δώσει καταπληκτικά μνημεία, πολύ μεγάλους ζωγράφους, και η αρχιτεκτονική, αλλά κυρίως η ζωγραφική, έχει να μας δώσει, επαναλαμβάνω, πολύ μεγάλους καλλιτέχνες, όπως ο Πανσέλινος για παράδειγμα, και στο Αγιώρος, το Πρωτάτο, ο Μονίμιο, το Πεδίο κλπ. Έχει μας δώσει πολύ σημαντικά μνημεία. Η Κωνσταντινούπολη βέβαια, όπως είναι η Μονή της Χώρας, την Κωνσταντινούπολη περίφημα ψηφιδωτά. Η Θεσσαλονίκη επίσης, η Αγία Απόστολη Θεσσαλονίκης, επίσης εξαιρετικής ποιότητας ψηφιδωτά. Και βέβαια ο Μιστράς, με όλες τις εκκλησίες του,
που στην ουσία ανάγονται σε αυτή την περίοδο. Κυρία Στουφή, σας ευχαριστούμε πολύ, καθώς ο ραδιοφωνικός μας χρόνος ολοκληρώνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ για όσα σημαντικά μας είπατε. Θα σας παρακαλούσαμε και σε άλλες εκπομπές μας να σας έχουμε κοντά μας για να μας πείτε χρήσιμα και σπουδαία πράγματα για τα χριστιανικά μας μνημεία. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Φίλες και φίλοι ακροατές, ήταν η κυρία Ιωάννα Στουφή Πουλημένου, καθηγήτρια της Χριστιανικής και Βυζαντινής Αρχαιολογίας στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε την Ευανθία Κατσούρου που ρύθμισε τον ήχο μας, την Καλομήρα Γαλανού που παραμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο και δέχεται τα μηνύματά σας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Από την Κωνσταντίνα Τσίλιου πολλές ευχές. Να είστε καλά.